Αδυνατώντας να χωνέψει το ότι η Τουρκία τον μετέτρεψε από πρωταγωνιστή σε κομπάρσο, ο Μουσταφά Ακιντζή επιχειρεί να επανακτήσει τον παλιό του ρόλο. Αναιρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο ίδιος έθετε μέχρι χθες, αποδέχεται την πρόσκληση Αναστασιάδη για συνάντηση και εμφανίζεται έτοιμος να συζητήσει την πρόταση για αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Sayın Anastasiadis de bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Hazır buluşmuşken önümüzdeki günlerde bu konuları da konuşmak. Sayın Anastasiadis de buluşacağımızda herhalde konuya daha fazla bir açıklık getirmesini bekleyeceğim. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εξακολουθεί να εμφανίζεται προβληματισμένος για τις άτυπες διαβουλεύσεις μεταξύ ελληνοκυπριακής πλευράς και Άγκυρας, ενώ την ίδια ώρα προσπαθεί να ανοίξει κανάλι επικοινωνίας με την Αθήνα. Πάντως, πριν ακόμη γνωστοποιηθούν οι προθέσεις Ακιντζή, η κυβέρνηση είχε προβεί σε διευκρινήσεις επί της εισήγησης για αποκέντρωση του συστήματος. Δηλαδή, όσο το δυνατόν να μείνουν στην κεντρική κυβέρνηση, στο κεντρικό κράτος, οι απαραίτητες εξουσίες για να είναι φυσικά ένα κανονικό κράτος. Μεταφέροντας τις δύο περιφέρειες, τις δύο πολιτείες αρμοδιότητες, αποφεύγουμε την εμπλοκή. Και εξήγησε ότι η πρόταση γίνεται λόγω της αξίωσης για μια τουρκοκυπριακή θετική ψήφο σε κάθε επίπεδο αποφάσεων. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συναντήθηκε το πρωί με την Ελίζα Μπετσπέχαρα, από την οποία ζήτησε να μεταφέρει στον πρόεδρο Αναστασιάδη το μήνυμα ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για συνάντηση, η οποία χρονικά μπορεί να πραγματοποιηθεί το δεύτερο 15ήμερο του μήνα και αφού υποβληθεί η έκθεση Κουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θεωρεί μάλιστα τη συνάντηση ως μιας πρώτης τάξεως ευκαιρίας για αποφάσεις ως προς τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων. Ο Μουσταφά Ακιντζή φέρεται να επανέλαβε την ετοιμότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, χωρίς να λέει στην κυρία Σπέχαρε εάν σκοπεύει να μετακινήσει το φυλάκιο στο οδοφράγμα της Δερίνιας, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η ειδική αντιπρόσωπος αναμένεται να μεταφέρει επισήμως το μήνυμα για το ραντεβού των ηγετών κατά τη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή με τον πρόεδρο. Από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής Αλφα Ενημέρωση, ο άντρος Κυπριανού εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά Αναστασιάδη. Κατανοεί ότι όταν εσύ επιχειρείς να ξεφύγεις από τη συμφωνημένη βάση, τότε αυτομάτως παρέχεις το δικαίωμα και στον άλλον να επιδιώξει να ξεφύγει από τη βάση και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οτιδήποτε άλλον. Είναι ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση η θέση του Αναστασιάδη, σχολιάζει το Προεδρικό. Δεν συζητάμε λύση δύο κρατών. Και αντί να απαντάμε σε επικρίσεις, αυτή την ώρα το πραγματικά ωφέλιμο θα ήταν να υπάρξουν εισηγήσεις. Ο άντρος Κυπριανού αποκάλυψε ότι θα έχει επαφές με τουρκοκυπριακά κόμματα και αξιωματούχους του ΟΗΕ, ενώ την Παρασκευή μεταβαίνει στην Αθήνα για να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Νίκος Αναστασιάδης υπέβαλε την πρόταση σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση.